Πάμε να δούμε τώρα μία εντυπωσιακή ψαριά στην Ιεράπετρα. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Πετάσης. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα μεγάλο ψάρι, όχι βέβαια σπάνιο για τις ελληνικές θάλασσες. Είναι από την οικογένεια των σαπουνάδων, όπως τους λένε οι ψαράδες μας. Η ταυτοποίηση που ζητήσαμε σήμερα να μας κάνει ο ιχθυολόγος του ΕΛΚΕΘΕ, ο κύριος Κυριάκος Σταμπακάκης, απέδειξε ότι αυτό το ψάρι είναι ένας εξαβράχιος γκρίζος καρχαρίας, είδος το οποίο δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Το γνώριζαν αυτό οι ψαράδες, το γνωρίζουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν σχέση με τη θάλασσα. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό το ψάρι μεταφέρθηκε σε ιχθυοπολίτες Ιεράπετρας, χωρίς βέβαια μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ψαράδες που το έπιασαν στα δίχτυα τους να γνωρίζουν για ποιο είδος πρόκειται. Οι νεαροί ψαράδες που το έπιασαν είχαν πάει για ψάρεμα μπαρμπουνιών, ωστόσο αυτό το μεγάλο ψάρι μπλέχτηκε στα δίχτυα τους, δεν μπορούσαν να το απεμπλέξουν μέσα στο χώρο του καϊκιού, γιατί δεν μπορούσε να ανέβει αυτό το μεγάλο ψάρι στο κατάστρωμα, και το τράβηξαν μέχρι το λιμάνι της Ιεράπετρας, εκεί με μεγάλη προσπάθεια, το έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και το πήγαν στο ιχθυοπολείο. Εντυπωσιακές οι εικόνες πάντως. Τώρα τις απογευματινές ώρες είναι ότι έχει υπάρξει καταγγελία στο λιμεναρχείο της Ιεράπετρας για τη διαχείριση του συγκεκριμένου ψαριού, το οποίο αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι πρόκειται για προστατευόμενο είδος, και έτσι έχει ξεκινήσει προανάκριση για να αποδοθούν ευθύνες εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχουν. Νίκο Πετάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.